Γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς εναντίον Φοίνικα Τούμπας. Παίζει πρώτη ομάδα με τη δεύτερη. Φοίνικα Τούμπας είναι στην πρώτη θέση. Η ομάδα του Απόλλων στη δεύτερη θέση. Γιατί ο κύριος Τονίδης το βλέπουμε εδώ να πηγαίνει. Εδώ βλέπουμε να πηγαίνει στο χώρο του κέντρου. Ο κύριος Τονίδης είναι ο διαιτητής της συνάντησης εδώ στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς αντίον Φοίνικα Τούμπας. Κάτι πήγε, είπε στον προπονητή, τον κύριο Παπαδόπουλο. Βρήκαμε τι ακριβώς γινόταν στην αρχή. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με τον κύριο Τονίδη, ο οποίος, κύριος Τονίδης, έδωσε εντολή εδώ να αλλάξουν οι πάγκοι. Βλέπετε εδώ μπροστά στην κάμερά μας, αλλάζουν οι πάγκοι των δύο ομάδων, είπε να γίνει αλλαγή. Και έτσι είναι το σωστό. Και έτσι από την μια πλευρά τώρα θα πάνε οι παίχτες, η αναπληρωματική του Απόλλων Καλαμαριάς αριστερά, και από δεξιά, όπως βλέπουμε το γήπεδο, θα πάνε οι παίχτες του Φοίνικα Τούμπας. Και όλα έτοιμα εδώ στην Καλαμαριά να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πάρουμε και ένα πλάνο αριστερά από τους οργανωμένους οπαδούς του Απόλλων Καλαμαριάς, που σιγά σιγά γεμίζει η κερκίδα εκεί από εκείνη την πλευρά. Συνεχώς είναι οι φωνές τους να ψυχώσουν την ομάδα τους, και βλέπουν και τα παιδάκια τα οποία από τις ακαδημίες. Και ο Καραγιαννίδης θα γίνει σέντρα, θα τη βγάλει ο και με Τσετζίδης. Μότσανος. Ναι, μεγά θα βγάλει, θα γίνει σέντρα από τον Βασιλάκη, κεφαλιά και η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Μινοβγίδη. Κοντός τώρα, εκτελεί μέσα στην περιοχή. Ο Μινοβγίδης τελευταία στιγμή τη βγάλει πάνω στη γραμμή, σχεδόν πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Φοίνικα Τούμπας και πλάγιο. Νικολόπουλος, Μότσανος. Για το Φάτσι δεν πέρασε, Μότσανος τώρα, θα την γυρίσει. Βλέπουν εκεί ο Δούμας, κακή παλιά, πάει κοντός, θα κάνει και σέντρα σουτ. Θα στρώσει για τον Πατερίτσα στο σουτ και τον γκολ. Πατερίτσας και 0-1, κακή απόκρουση από την άμυνα του Απόλλωνο Καλαμαριάς, και ο Πατερίτσας με ένα φοβερό σουτ θα κάνει το 0-1. Απέκρουσε ο Μινοβγίδης, αλλά δεν μπόρεσε να πισωφίσει τον γκολ. Και Απόλλων Καλαμαριάς, Φοίνικα Τούμπας 0-1 με τον Στέφανο Πατερίτσα. Αργύρι, Λαβής έβγαλε για τον Θανασιάδη, κεφαλιά Θανασιάδη, κατευθείαν το σουτ πάνω στην κίνηση, το σουτ που έγινε από τον Δούμα. Διαμαντής τώρα. Θα γίνει σέντρα, η μπάλα κατευθείαν out. Η παλιά εκεί για τον Αργυρίου, φεύγει ο Αργυρίου, κόβει την μπάλα έξυπνα Αργυρίου. Να κάνει και το σουτ, έβγε από την άλλη μεριά ο Δαβής και ο Θανασιάδης, δεν τους είδε ο Αργυρίου και σουτάρισε. Αργυρίου καλά εκτελεσμένο. Θα βγει όμως εκεί ο Καλαμαρίδης, θα πιάσει την μπάλα προ του Δούμα. Αργυρίου, κεφαλιά το Θανασιάδη, ο Δαβής εκεί. Μπαλιά στον Δούμα. Το σουτ που θα γίνει, πολύ καλό το σουτ που έγινε από μακριά από τον Δούμα, και τελευταία στιγμή ο Καλαμαρίδης θα τη βγάλει σε κόρνερ. Καλύτερη φάση για την ομάδα του Απόλλωνα που δεν μπόρεσε να εσωφαρίσει. Δούμας, Αργυρίου τώρα. Βγάζει από την άλλη μεριά πολύ ωραία το Δαβή. Δεν μπορεί να την πάρει όμως πάνω στην κίνηση ο Δαβής. Πολύ ωραία παλιά όμως ο Δαβής δεν την έβαλε μπροστά. Η παλιά που θα γίνει για τον Κεμετεζίδη από την άλλη πλευρά. Και με Τσετζίδης έχει δύο αντιπάλους. Θα κάνει και τη σέντρα και με Τσετζίδης θα πάει μπάλα στον Δαβή από την άλλη πλευρά.
Δαβίς και πάλι να δούμε αν προλάβει. Πρόλαβε ο Δαβίς. Θα κάνει και τη σέντρα. Πολύ δυνατή όμως η σέντρα του Δαβί, το 1-2 που έκανε εκεί με τον Ταχτσόγλου. Αργυρίου. Θα βγάλει τον και με Τζίδη από την άλλη πλευρά και με Τζετζίδη. Έχει πάλι δύο αντιπάλους. Θα κάνει σέντρα σουτ. Η μπάλα βρει το δοκάρι και θα καταλήξει. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κεμετζετζίδη, ο οποίος έκανε μια σέντρα σουτ, αλλά η μπάλα θα γλύψει το δοκάρι. Κεμετζετζίδης, Δούμας, Δαβής, πάει να περάσει, δεν μπορεί. Το σουτ που θα γίνει τώρα από το Δαβή και ο Καλαμαρίδης με δεύτερη προσπάθεια και πάλι θα δώσει λύση για την ομάδα του Φίνικα Τούμπας. Ναι. Για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ του Αργυρίου. Αργυρίου, δυνατό, καλοτραβηγμένο, όμως και πάλι ο Καλαμαρίδης θα πιάσει την μπάλα. Δεύτερο ημίχρονο, έναξη δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς, Φίνικας Τούμπας 0-1 με τον γκολ του Πατερίτσα από το πρώτο ημίχρονο. Αργυρίου, θα βγάλει τον Αθανασιάδη, θα ανοίξει πολύ ωραία εκεί για τον Κεμετζετζίδη και τελευταία στιγμή θα τη βγάλει ο Βασιλάκης σε πλάγιο. Καλή φάση για τον Απόλλωνα με τον Κεμετζετζίδη να κάνει τη σέντρα. Κεμετζετζίδης με τον Αμβροσίδη. Κεμετζετζίδης πάνω πέρα, θα κάνει και τη σέντρα. Δεν μπορείς να πιάσει την κεφαλάκι ο Αθανασιάδης. Κυνηγάει τη φάση εκεί ο Αθανασιάδης και θα δώσει ο διαιτητής επιθετικό φάουλ, διαμαρτύρες πολλές έντονες για αυτή τη φάση, αυτή με τον Αθανασιάδη που πήγε να κλέψει, αλλά ο διαιτητής όμως θα δώσει επιθετικό φάουλ. Και με Τζετζίδης, θα γεμίζει και με Τζετζίδης, η κεφαλιά και πολύ μεγάλη ευκαιρία εκεί που από το Δαβί, κεφαλιά και κόρνερ. Αργυρίου τώρα στο κόρνερ. Αργυρίου μέσα στα καρέ, συρτά πέρασε από όλους η μπάλα. Το πλασέ που έγινε εκεί από τον Αθανασιάδη, όμως ο Καλαμαρίδης πάνω ακριβώς στη γραμμή θα πιάσει την μπάλα, βλέπετε ακόμη κάτω είναι. Ανδρεόπουλος. Αργυρίου θα τη γυρίσει τελικά. Αθανασιάδης η κεφαλιά και εξ επαφής ο τερματοφυλάκας Καλαμαρίδης θα πεσοφίσει τον γκολ. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους ο Αθανασιάδης και η κεφαλιά του όμως δεν θα κατορθώσει να κάνει το 1-1 ο Καλαμαρίδης που σήμερα είναι στη μέρα του, θα κάνει τη μεγάλη απόκρουση του αγώνα. Εκτελέστηκε, θα δείξουν πολλοί παίχτες, Αργυρίου προσπαθεί, το σούτ θα γίνει κατευθείαν και τον γκολ. Το σούτ και τον γκολ και 1-1 θα σοφαρίσει η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. 1-1, εδώ ένα δυνατό σούτ, πρέπει να είναι εκεί ο Λουκάς. Ναι, ο Λουκάς είναι αυτός ο οποίος έπιασε ένα δυνατό σούτ, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια, 1-1 και πλέον το παιχνίδι αρχίζει και πάλι από την αρχή, υπάρχει αρκετός χρόνος. Καργανίδης, το σούτ που θα γίνει, πολύ δυνατό σούτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Να, άλλη μια καλή φάση για την ομάδα του Απόλλωνα, αυτό το δυνατό σου του Δαβί. Πέρασε εκεί Αργυρίου. Φεύγει Αργυρίου, για να δούμε ένας με έναν Αργυρίου. Θα κάνει και το σουτ δίπλα από το κάτω δοκάρι. Αυτό το αριστερό πλασέ του Αργυρίου δεν θα βρει στόχο, παραμένει το 1-1. Κουζούρης. Αργυρίου τώρα. Η κεφαλιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μια κεφαλιά από τον Αθανασιάδη και πάνω στη γραμμή και πάλι ο Καλαμαρίδης θα αποκρούσει. Πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα. Δεν θα περάσει, βγάζει ο Δαναδιάδης. Τώρα Καραγιαννίδης. Και κάρτα. Κάρτα στον κοντό, κόκκινη κάρτα, σε ποιον έχει δείξει, για να δούμε στον δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη στον Ηλία Δούμα από τον διαιτητή τον κύριο Τονίδη για την προηγούμενη φάση.
απαντήσεις. Συρτά για τον Γεωργιάδη. Έβγαλε την άνοιγμα ο Πατερίτσας. Τον κοντό, το σου του κοντού, η μπάλα θα φύγει ψηλά. Τσάμις. Κοντός. Και φάουλ, ένας παίκτης είναι κάτω, ένας ποιος παίκτης είναι, κάρτα στον Διαμαντή. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Τσιάμις τώρα. Θα εκτελέσει ο Τσιάμις. Και τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας Μινοβγίδης θα τη βγάλει σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του αγώνα για την ομάδα του Φίνικ. Για να δούμε τώρα. Εκτελεί ο Τσιάμις μέσα στην περιοχή. Δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα. Θα γίνει το σουτ. Και τώρα στην αντεπίδευση η ομάδα του Απόλλων, το Δαβί. Θα βγάλει νόμι για την Αργυρίου. Για να δούμε τώρα. Αργυρίου. Αργυρίου, θα βγάλει το Δαβί, όχι, τελικά δεν είναι καλή παλιά, δεν θα περάσει. Εκτελεί το κόρνερ, θα περάσει από όλους η μπάλα και τώρα ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς. Φίνικας Τούμπας 1-1, ισοπαλία στο πρώτο μάτς, ισοπαλία και στο δεύτερο μάτς, στο δεύτερο γύρο. Τα μοιράσαν και στα δύο παιχνίδια οι δύο ομάδες. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι πάντως είδαμε εδώ. Πάνω κάτω η μπάλα, δύο γκολ και όλα ήρεμα και ομαλά σε αθλητικά πλαίσια. Το μεγάλο ντέρμπι έληξε 1-1. Οι παίκτες όλοι του Απόλλωνα, βλέπετε εδώ, πάνε στην κερκίδα και αυτοί μαζί. Αυτά λοιπόν από εμάς, ένα καλό νομίζω πλάνο αυτό για το ρεζινικό ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και βεβαίως για το ποδόσφαιρο της Καλαμαριάς.